Γεια σας και Star Wars. Ήρθαμε εδώ για να δούμε ζωντανά από ό,τι φαίνεται το τρέιλερ του επεισοδίου 9. Κάτι που έχουμε πολύ καιρό να κάνουμε και θα το κάνουμε για άλλη μια φορά. Ναι, και τον τίτλο ενδεχομένω που θα αποκαλυφθεί στο τέλο του επεισοδίου για να δούμε. Δεν έχουμε ιδέα τι γίνεται. Δεν το έχουμε δει. Δεν το έχουμε δει. Πάμε να το δούμε. Γι' αυτό είναι reaction. Γι' αυτό το κάνουμε μια φορά τα δύο χρόνια. Γιατί. <χω> δεν είμαστε καλοί σε αυτό. Δεν είμαστε reactionary. Δεν είμαστε reactionary. Δεν είμαστε αντιδραστικοί. Εντάξει, εγώ είμαι, αλλά. Εντάξει, είναι reactionary. Λοιπόν, να το πάμε. Πάμε. Για να δούμε. Οκ, okay, ξεκινάει. Ανασούλη. <laughs> Υπόπτες ανάσες. <laughs> Α, τζακούτα του είναι. Ελπίζω τα του είναι. Κιτρινισμένη τζέντα. <laughs> Λουκ. Προφανώς ο Λουκ. Έλα, well, ναι, ρέσαμε το Last Jedi. Οκ. Μπομπέρ. Α, επεισόδιο είναι φάση. Γράμματα, every generation has a legend. Κυριολεκτικά το ίδιο πράγμα είναι. έγραφε. <sighs> Γαμώ την έρημο στο Star Wars, αλλά... Ωραία, τι περιμένεις. Οκ. Okay. Mm. Ο Κάιλο. Όντω. Υποθέτει κανεί. Ναι, ο Κάιλο θα είναι. Slow motion. το αγαπημένο. Oh. Ο Ιντου είναι αυτό. Μαλάκα. Ε, το τρέλαιο έχει όλο slow motion. Φτιάχνει τη μάσκα, κάτι που δεν μ' αρέσει. Καμίδε βάζα λάντο. Yeah. Moisture Farms. Οπότε μάλλον είναι τα Twin. Μάλλον είναι τα Twin. Και λίγη Καριφίσερ. Από το επεισόδιο 7 προφανώς τα το απομεινάνει του Death Star. <laughs> 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 και γι' αυτό κάνουμε reactions. <laughs> 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 ναι, όχι. Okay. Και γι' αυτό κάνουμε reactions. Αυτά τα περιμέναμε στο 7 ωστόσο, έτσι. The Rise of Skywalker. Yeah. Τι απέσιο τίτλο. Τι απέσιο τίτλο. Οκ. Okay. Λοιπόν. Στο. Οκ. Okay. Λοιπόν, ψυχραιμία γιατί η πρώτη μου αντίδραση ήταν. Μάλιστα. Ωραία. Τι έχουμε. Έχουμε πολύ slow motion το οποίο με εκνεύρισε. Ναι. Μαλάκα γιατί το έβαλε και λε το slow motion. Το έβαλε εδώ, έχουμε ήταν έχουμε για σένα. Ποζεριά, ποζεράδικο slow motion τύπου Ανάποδες τούμπε και τέτοια. Mm. Με αειδιάζουν αυτά στο Star Wars. Ναι. Καλά, ε... γενικά σε, δεν τα γουστάρει αυτά ιδιαίτερα. Στο Matrix τα λατρεύω. Στο Matrix δεν είναι ποζεράδικα με την έννοια του πάμε για φτηνό εντυπωσιασμό, είναι ότι παρακάμπτουμε το σύστημα. Ναι, ρε, δε, μου, δεν είναι ότι τα σχένομαι. Μπορεί να κάνει πάρα πολύ ωραία πλάνα με σλόμο. Mm. Μπορεί... Το Star Wars θα σχένομαι. Τώρα η, η μπαρόκ αισθητική του Ryan Johnson μου αρέσει περισσότερο. ναι, βλέπουμε πάρα πολύ Tatooine. Ε, θέλω να ελπίζω ότι είναι ο Tatooine. Παιδιά, και εγώ θέλω να ελπίζω ότι είναι ο Tatooine. Δηλαδή, ε, ενδεχομένω από ό,τι καταλαβαίνω, πάμε σε πράγματα τη παλιά τριλογία πιο ευθέω. Δεν τον έντορα αν αυτό ήταν το Death Star 2. Το πεσμένο. Α, λε να γαμίσει και ο έντορ λόγω του. Βασικά αυτά είναι. Ήταν... Όχι, όχι, είδαμε θάλασσα. Ναι, αυτό... το αυτό. Death Star έχει πέσει σε θάλασσα. Αυτό. Αν είναι το Death Star 2, τότε είναι ο έντορ. Mm. Δεν είναι. Βασικά Endor. γιατί είναι το Death Star 1? Τον Death Star 1 δεν υπάρχει, δεν έχει ναι. μείνει κομματάκι ναι. του. Είδαμε κάτι σπασμένο. Υποθέτω ότι είναι το τον Death Star 2, άρα είμαστε στον έντονο. Κοιτάξτε, αυτό που, αυτό που καταλαβαίνω ότι γίνεται είναι ότι έχουν πάρει τα πράγματα που δεν του κάτσανε στο επεισόδιο 7, επειδή το επεισόδιο 7 δοκιμάσαν κυριολεκτικά 100.000 κατευθύνσει σεναριακά. Και επειδή αυτό, αυτό συμβαίνει, δηλαδή και πράγματα που είδαμε στο Man of Steel από concept art υπήρχαν από προηγούμενα drafts και αποτυχημένε υλοποιήσει, οπότε ενδεχομένω να τα χρησιμοποίησαν εδώ, δηλαδή του ε, hats. Που η Λέια πήγε να του παρακαλέσει για λεφτά για τη Resistance, Σω mm. να του δούμε εδώ. Ε, το, από ό,τι φαίνεται, βλέπουμε από μιλά για Death Star 2 που υποτίθεται ότι ο Άρτου βρήκε τα σχέδια, ε, το, το χάρτη, κομμάτι του χάρτη για το που είναι Λουκ. Αν θυμάμαι καλά από το Making of Α, Episode όχι. 7. Α, αυτό που λες είναι ότι όταν στο επεισόδιο 4 έβαλε το τσουτσουνάκι του μέσα στο Death Star, ναι. ρούφηξε πληροφορίε οι οποίες του χρησιμεύσαν για τον χάρτη του Λουκ. Του Λουκ. Ε, ε, α... Ότι έχει μέσα του πληροφορίε από τότε που συνδέθηκε στον Death Star το επεισόδιο 4. Απλώ θυμάμαι ότι στο 7 κάνανε κατάδυση στα απομινάρια του Death Star 2 α, και κλέβαν ναι, ναι, πράγματα. Ναι. Είχε βυθιστεί. Προφανώ είναι το ίδιο πράγμα. Ελπίζω να μην το πάνε σε κατάδυση. Ε, δεν μου άρεσε η ιδέα του ότι θα πάνε στο. Στην αίθουσα του θρόνου η οποία θα είναι με ψαράκια μέσα και τέτοια. Νομίζω Είχα, είχαν σκοπό να το κάνουν στο 7, οπότε ενδεχομένω να το δούμε αυτό που λέει. Ναι, όχι, η όλη ιδέα δεν με χαλάει. Ελπίζω να μην δούμε την έξοδο του θρόνου με ψαράκι μέσα. Ε, πού θε, τι θα δει άμα πα στον Τέσσερ, την έξοδο του θρόνου. Ελπίζω θα δεις. να έχει διαλυθεί η έξοδο του θρόνου. Ναι. Ά, είναι, ναι. Ε, δεν νομίζω. Γιατί το, το concept ήταν ότι είναι έτσι όπω ήταν, απλά με φύκια και ψάρια. Κοίτα, αν υπάρχει ένα φυσιολογικό τόπο να βρουν οτιδήποτε από Πάλπατιν, που ακούσαμε το γέλιο του και ο Σίφη αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να το δείτε, αλλά εγώ μπορώ να το δω. Ε, <laughs> κοίταξε, όσον αφορά τον Πάλπατιν. Είναι χαζό να μην τον φέρουν. Ο Πάλπατιν έπρεπε να είναι στο επεισόδιο ε, 7. Ναι. Αν ήταν ο να το φέρει, δεν τον φέρει δε, το 9. Εντάξει, από τη μια Πάλπατιν, από την άλλη μπορεί να είναι bait and switch του κόλου. Ενώ μπορεί να, μην, μπορεί να παίζει ένα recording του Πάλπατιν. Μα recording θα είναι. μου, μπορεί να παίζει σε μια σκηνή ένα recording και να το βάλουν στο τρέλερ για να αντιδράσω εγώ Α, έτσι. Αυτό θα είναι. Ή μπορεί να είναι μια παρουσία στην ταινία. Αποκλείεται. Πιο ευρύτερη. Σιθ χολοκρον θα είναι. Ε, Τέλο Δεν δεν υπάρχει περίπτωση να το φέρουν φίλικλι. Όχι να το φέρουν φίλικλι. Μπορεί να είναι όμω κάτι που να έχει σχέση με την πλοκή τη ταινία. Mm. Μπορεί όμω να είναι σε μια σκηνή σκάει ο Πάλπατιν για fan service και τελείωσε. Περίμενε, περίμενε. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί ο Πάλπατιν να σκάσει για fan service και να είναι και ενταγμένο στην πλοκή τη ταινία. Για το μαγκάφιν τη ταινία. Που έχω ακούσει ότι στην ταινία κυνηγάνε, κυνηγάνε να βρουν κάτι. Ψάχνουν να βρουν κάτι. Οπότε Πιστεύω ότι θα είναι και recording και θα είναι χρήσιμο για την πλοκή. Κάτι κρύβει ο Πάλπατιν και αυτό το συνδέσει με τα βιβλία του EU, του καινούριου EU. Κάτι έκρυβε στον τζακού, κάτι αού αού, κάτι ένα καφέ, ρε παιδί μου. Κάτι τέτοια πράγματα με τον Γκάλιου Ράξ. Mm -hmm, mm -hmm. Οπότε ενδεχομένω να είναι ένα recording, είναι ένα holocron. Δεν θα δούμε φάντασμα, γιατί οι Sith δεν πρέπει να έχουν φαντάσματα κανονικά. Αν ακόμα εξακολουθούν να σέβονται το όραμα του Λούκα ε, και, και δεν έχουν φτάσει ναι. στο σημείο που το έχουν ξεπεράσει, γιατί mm. μπορεί και να έχουν φτάσει στο σημείο που το έχουν ξεπεράσει και να δούμε το φάντασμα του Ντούκου και το φάντασμα του Πάλπατη είναι να παίζουν τάβλη. Ε, του Ντούκου λίγο δύσκολο. Γιατί δεν έχει φάντασμα ο Ντούκου. δεν δεν, δεν έχουμε Κρίστοφερ Λί. Εντάξει, ψηφιακά. Ε, όχι, εντάξει, μην το γάμισουμε. Ωραίο και ε, Το... Ε, είδαμε τι λέει Ο Τάρκιν ήταν απαραίτητο. Γιατί... Η Λέι είχαν φούτατζ. Η Λέι είχαν φούτατζ. Δεν είναι ψηφιακή, ρε. Ξέρει πόσο φούτατζ υπάρχει του Κρίστοφερ Λί, έχει παίξει σε 225 ταινίε. Α, λε, λε, το πάνε τελείω. Οκ. Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι teaser προφανώ. Δεν ξέρω αν θα κάνουμε reaction για το πλήρε trailer. Γιατί εδώ δεν σου λέει πολλά πράγματα. Είναι... Δεν είναι mystery box, είναι ένα σωστό teaser κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, αν εξαιρέσει το slow mo που και εγώ όποτε το βλέπω στο Στάργο είμαι λίγο ε, αλλά για κάποιο λόγο μόνο στο Last Jedi μου δούλεψε επειδή ήταν κοσμοϊστορικό το πώ το στήσε, α πούμε. Ε, ότι έγινε Rippling the Force, α πούμε. Εδώ είναι καθαρά σε ξυλίκια. Ναι, δεν σ' αρέσει πουθενά. Fine. Εμένα μ' άρεσε εκεί. Και μόνο εκεί. Ε, ε, ο Λάντο, για να θυμίσουμε στον κόσμο ότι υπάρχει κάποιο legacy χαρακτήρα ζωντανό και ο ηθοποιό και ο χαρακτήρα. Ο Billy Dee Williams είναι σε πολύ καλή κατάσταση σε αυτό το πλάνο που τον έδειξε. Ε, είναι ναι. Κοτσονάτος, πρέπει να πω στο πλάνο που τον έδειξε. Κοίταξε και η Κάρι. Γιατί η... είναι πάνω από 80. Και Φίσερ στο επεισόδιο 7 και 8 ήταν πιο κοτσονάτη από όταν στην πραγματική ζωή. Εντό ταινία ήταν πιο ε, δραστήρια τώρα. Εγώ... Ενώ έχει και πολύ λίπο πάνω στο καλά του. Είναι πολύ. Ττάξε. Τον περίμενα πιο αδιασμένο στα 80. Ε, όπως Όπω στα Celebration, α πούμε. Ε, δεν την έχω δει. Ναι. Εντάξει, επειδή τον έχουν σε κάθε celebration. Ε, είναι ο άνθρωπο, είναι κουρασμένο, ρε παιδί Είναι μεγάλη ηλικία, μεγάλη ηλικία. αλλά και εμένα αυτό το γελάκι που έκανε δείχνει ότι τουλάχιστον είναι εκεί, α πούμε. Γενικότερα, έχει φυσικά, επειδή μιλάμε για τον uh, J.J. Abrams, αυτό είναι ένα τρέιλερ uh, Return of the Jedi. Ομά. Είναι uh, Tatooine. Ό,τι πλάνο είδαμε με κεντρικό χαρακτήρα είναι στον πλανήτη που μπορεί να είναι ο Τζακού, Μπορεί να είναι ο Τζέντα, μπορεί να είναι ο Έντορ. Είδα Moisture Farms. Δεν παλιέδα. Θα τον λέμε ε, όποιο κι αν είναι. Ό,τι πλάνο ε, κεντρικού χαρακτήρα έδειξε ήταν εκτό από το τελευταίο που υποθέτω είναι έντορ, στον Τάτουιν. Mm. Οι κεντρικοί χαρακτήρε περιφέρονται κάπου στην έρημο. Και ένα πλάνο, και ένα πλάνο σε δάσο με τον Κάιλο και το σλωμό του. Του καλού εννοούσα του. Συγγνώμη. Είναι σε έρημο πλανήτη. Ε, έχουμε τον Billy D. Williams να οδηγεί τον Millennium Falcon. Mm -hmm. Έχουμε. Το Death Star, στον Endor, υποθέτω, yeah. έχουμε το γέλιο του Αυτοκράτορα. Προφανώς μιλάμε για το yeah, Return of, το Return of the, Return the, Jedi, the Jedi. Το οποίο το, το βάζω στα θετικά του, ah. του συγκεκριμένου. Α, γιατί πλέον δεν έχω κανένα ενδιαφέρον για το Sequel Trilogy. Μηδενικό σε επίπεδο ιστορίας. Αν είναι να κάνουν μια άλλη μια γύρα το Return of the Jedi. Δεν νομίζω ότι θα το κάνουν. Bait and Switch πρέπει να είναι αυτό. Πρέπει να είναι ξεκάθαρα για να καθησυχάσουν του fans μετά το Last Jedi. Που ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι δίχασε, όποια γνώμη και αν έχω εγώ γι' αυτό. Ε, νομίζω ότι δεν θα το πάνε καθόλου εκεί. Κυρίω γιατί ξέρω ότι κυνηγάνε μαγκάφιν. Αυτό αυτομάτω αλλάζει όλη τη δομή. Καλά, αυτό είναι ξεκάθαρο από το τρέλιο. Ε, Πρώτον και δεύτερον. Ενώ ε... αν δεν είναι τελείω κοροϊδία, κάτι ψάχνονται. Ναι, γιατί του έχει συνέχεια. Όχι, όχι, είναι σίγουρο αν αυτό. Ανηχνευτέ, ανοιχνευτέ. Είναι, είναι σίγουρο αυτό. Και επίση ε, ο JJ είπε ότι σε τεράστιο κομμάτι τη ταινία είναι όλοι μαζί. Η, η, η καλή, ας πούμε, κάτι που δεν πήραμε, στο επεισόδιο 7 και 8, οπότε τώρα πάνε να δώσουν και αυτό. Γενικά αυτό που βλέπω από το τρέιλερ και από αυτό που ξέρω από την παραγωγή, ό,τι ξέρω τέλος πάντων, ε, εγώ ακολουθώ το Making Star Wars και το Making Star Wars στο... 80% των περιπτώσεων έχει πέσει μέσα και στο 7 και στο 8 από αυτά που είχα διαβάσει. Εγώ δεν ακολουθώ τίποτα, δεν έχω την παραμικρή των ιδέων. Εντάξει, εγώ το, το κοιτάω μία φορά το μήνα, α πούμε, και ό,τι έχει κάνει ρε παιδί μου από προβλέψει είχε πέσει μέσα. Οπότε θα υποθέσω ότι και εδώ πέρα αυτό που λένε ότι κυνηγάνε ένα μαγκάφιν και αυτό που είπε ο Τζέιτζι στο celebration ότι θα παίζουν πολύ μαζί ή καλοί. Εμ, ισχύει. Οπότε αυτομάτω δεν είναι έχει, το ρητήριο του και γυρίσαν πάρα πολλά κομμάτια, λέει, πάρα πολλά κομμάτια με τον Adam Driver μόνο του. Ο οποίο και αυτό ψάχνει από τη φαίνεται το μαγκάφι, από άλλη μεριά και για άλλου σκοπού. Έχει βγει η κυκλοφορία και έξω leaked, δεν είναι spoiler, ένα concept art τη αφήσα που είναι πιο πολύ πρόμο παρά η επίσημη αφήσα. Ε, Γιατί την... Το leaked θεωρείται spoiler ή όχι. Ε, δεν είναι, Τι spoiler. Ε. Α, απλά θέλω να πω ότι φαίνονται οι υπότε REN. Οπότε θα πάρουμε και του υπότε ε. Αυτό λοιπόν που βλέπω από όλα αυτά τα πράγματα είναι ότι η, η, η Lucasfilm πάει να δώσει ένα τελευταίο κεφάλαιο λίγο φόρτσα, πάει να κάνει damage control, πάει να πει fans μην ανησυχείτε, θα το διορθώσουμε το πράγμα που σας έκανε τόσο τραύμα το Last Jedi. Ε, αλλά επειδή ακούσανε, δεν είναι χαζή Kennedy, παιδιά, ό,τι γνώμη και αν υπάρχει, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι χαζή Kennedy, προσπαθούν να μην τη αντιγράψουν το 7. Δεν θα ήταν η πιο επιτυχημένη παραγωγός. Ακριβώς. Ακριβώς. Μαζί με τον άντρα τη είναι τον... στατιστικά η πιο τον... επιτυχημένη παραγωγή. Ε, Ακριβώ. Απλώ θέλω να πω ότι έχουν ακούσει το τι έχει σημαίνει το επεισόδιο 7. Ούτε ο JJ είναι ηλίθιο. Είναι πάρα πολύ έξω άνθρωπο, θεωρώ. Δεν πιστεύω ότι θα πάνε για τη γραφή. Πιστεύω ότι μπορούν να κάνουν κάτι ασφαλώ τολμηρό. Όχι τολμηρό, τολμηρό όπω έκανε το <coughs> Last Jedi. με μια δόση ασφάλεια, ρε παιδί μου. Για να πούνε ότι κοιτάξτε, θα σα την κλείσουμε πιο ομαλά την τριλογία που ξεκίνησε περίεργα, συνεχίστηκε διχαστικά. Θα, τώρα θα πάμε να το ενοποιήσουμε. Ο, ο, ο μόνο τρόπο να το κάνουν αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι πρώτον να μην αντιγράψουν και δεύτερον να συμπεριλάβουν και τα prequel. Για μένα είναι. Σ σαν φαν. Προσπαθώ να μην έχω προσδοκίε ότι πρέπει να γίνει αυτό, αλλά όταν μιλά για κάτι ενωτικό, πρέπει να έχει και τα prequel μέσα. Με κάποιο τρόπο. Ναι. Χέιντερ. Χέιντερ. Ναι. Εγώ δεν έχω καμία προσδοκία. Έχω μόνο φόβο μην χαλάσουν τον Μπάλμπατιν. Αυτό δεν έχω κάτι άλλο. Mm. Δεν με ενδιαφέρει κάτι άλλο. Mm. Άμα είναι να έχει τον Μπάλμπατιν και είναι να έχει τον Ιαν θέλω σεβασμό. Θα σέβεστε. Τι είναι σεβασμό για εσένα. Σεβασμό είναι να μην το ξεφτυλίσει, ρε Να μην αποκάνει ρέτκον. Ah, okay. Να μην. Αν είναι να τον φέρεις, να τον φέρει για κάτι που έχει νόημα και. Έστω και για μία σκηνή. Mm. Άμα είναι να κάνει fan service για μία σκηνή, κάνε μου δώρο ένα ωραίο fan service okay. του Πάλπατιν το οποίο δεν πληγώνει το continuity. Mm. Δεν αλλάζει κάτι. Απλά έχουμε ένα όμορφο fan service του Πάλπατιν αυτό. Αν, αν, έχει τον Πάλπατιν με όλο το σεβασμό που μπορεί να περιμένει, έστω και σε βασικό επίπεδο, ο οποίο φιέζει επίσημα τον Σνοκ, πιστεύει ότι θα είσαι λίγο πιο μαλακό προ το λοκόνσεπτ. <laughs> αν, 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 η ταινία είχε μέσα μία σκηνή <laughs> στην οποία. Έστω και flashback δεν έχω πρόβλημα. Στην οποία ο Πάλπατιν βάζει τον Σνόκ στα γόνατά του, του κατεβάζει το παντελόνι και του πατάει στο κολαράκι του πάνω για να μάθει ποιο είναι ο σωστό ο Σιθ, ε, θα πάρω πίσω τα μισά που έχω πει για το Force Awakens. Wow. Αλλά ναι. δεν θα υπάρξει τέτοια σκηνή οπότε είναι ασφαλής. Προφανώ δεν θα υπάρξει οπότε είναι. Μάλιστα. Ε, ε, ε... Όσον αφορά το ότι προσπαθούν να το συνδέσουν, προσωπικά μου αρέσει πολύ ο τίτλο. Σε αρέσει. Ε, έχω απογοητευτεί από του τίτλου ε, γενικότερα μέχρι στιγμή. Το χειρότερο το θεωρώ το Last Jedi. Mm -hmm. ε, δεν μου αρέσει ο τίτλο τη μεσαία ταινία. Okay. Διότι υποδηλώνει κάτι που τελειώνει ή κάτι που αρχίζει. Και αυτό είναι κομμάτι του προβλήματο, ρε παιδί μου, που έχει ο πολλή κόσμο με το Last Jedi. Διότι έχει πολύ yeah. αέρα τέλου yeah. η συγκεκριμένη ταινία και είναι στη μέση. Yeah. Και αυτό, δομικά, με το δει, είναι πρόβλημα. Τέλο πάντων, δεν μου αρέσει το Last Jedi, ούτε το Force Awakens με τρελαίνει. Νομίζω ότι ένα τίτλο τόσο ξεφτυλισμένα ε, προφανή είναι αυτό που ήθελα. Και το ότι έχει μέσα το Rise of Skywalker, και ότι είναι σαν να λέει, δηλαδή, επεισόδιο 9, θα το πάμε να το συνδέσουμε με το σάγκα, γιατί οι δύο ταινίε τώρα ξεχάσαμε ότι υποτίθεται ότι είναι συνέχεια τη ιστορία. Το, το Last Jedi δεν ξέχασε τίποτα, sorry κιόλα. Ακολούθησε Εντάξει. το Force Awakens. Ακολούθησε το Force Awakens, σύμφωνα. Αλλά δύο ταινίε τώρα δεν είναι συνέχεια τη ιστορία. Είναι α, οι περιπέτειε τη Ray, ξέρω εγώ. Ε. Που δεν έχουν καμία σχέση με το Saga. Το ότι πάνε και βγάζουν μια ταινία που λέγεται. Συνεχίζουμε το σάγκα, παιδιά. Ναι. Α, καλό σημάδι είναι. Οκ. Okay. Εντάξει, εγώ απλά θέλω να πω ο, ο λόγο. Αυτό είναι το καλό με το reaction, γιατί αν ήταν μόνο ε, σχολιασμό πάνω στο trailer μάλλον θα είχα προλάβει να, να σκεφτώ λίγο πιο ψύχρεμα. Το πρώτο, η πρώτη μου αντίδραση είδατε. Ήταν τι κατά τίτλο είναι αυτό. Κυρίω γιατί μου, μου, σκάει ότι είναι κάτι είτε fan fiction. Αλλά κάποιο θα επιχειρηματολογήσει και fan είμαι σίγουρο. Το είναι το α, sequel α, trilogy από το Force Way. Με, με πρόλαβε εσύ, θα το, θα το, πείτε και εσύ στα σχόλια. Οκ, okay, απλώ. θα ήθελα να μην είναι τόσο προφανή τίτλο fanfiction The Rise of Skywalker. Αλλά θα, του, θα δώσω το εξή τον τίτλο που το είχε και το Force Awakens. Το Last Jedi ήταν πιο. Προφ... μάλλον με έκανε με να μην έχω να σκεφτώ πάρα πολλά. Γιατί ήταν πολύ κυριολεκτικό τίτλο και το τιμάει το έργο ο τίτλο αυτό, το Last Jedi. Εμ γιατί δουλεύει σε τρία επίπεδα τίτλο, οπότε τον ψιλολατρεύω. Θα εκτιμήσω ότι και στο Force Awakens και στο Rise of Skywalker με βάζει να σκέφτομαι τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Το Force Awakens κατέληξε να μην σημαίνει απολύτω τίποτα. Απλά ξύπνησε η δύναμη στη Ray εκεί που είπε στο James Bond, άσε το όπλο σου κάτω. Μόνο αυτό. Το Rise of Skywalker είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο, δεν είναι καθόλου γενικό λόγο. Το οποίο σημαίνει ή έχουμε την τελική λύτρωση του Anakin ή έχουμε τη δικαίωση του Luke με κάποιο τρόπο. Ότι είναι πικραμένο, πέθανε πικραμένο, α πούμε, και ίσω κάποιο είδου Λύτρωση, δικαίωση, Ίσως μια σκηνή που θα συνεπάρξει ο Μαρκ Χάμιλ με το Χέιντεν Κρίστανσεν. Εγώ θα σκούξω λίγο, σαν κοριτσάκι, γιατί τη θέλω αυτή η σκηνή. Για να είμαι ειλικρινή, αλλά δεν την πάρω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Άμα είναι να το κάνει σωστά το ότι πα να τα συνδέσει, ε, ο Χέιντεν είναι υψηλό απαραίτητο. Ε, βασικά θέλει Χέιντεν, driver και Χάμιλ. Αυτό θέλει. Για να είμαστε δίκαιοι. Θέλει τι τρει γενιέ, κάκο και γιατί. Of ρε... the Πάει, δεν Πάει. έχω πρόβλημα. Εντάξει, δεν ήταν τόσο whiny ο look. Όχι, αλλά έχουν όλοι το ίδιο ναι. ε, γκίκι κούρεμα. Απλώ θέλω να πω ρε παιδί μου ότι ε, ε, άμα είναι να το πα σε Skywalker, οι τρει Skywalker που υπάρχουν και μπορούν ηθοποιοί να παίξουν ελεύθερα είναι ο Hayden, είναι ο Adam Driver και είναι και ο Mark Hamill. Την Fisher δεν μπορώ να την πιάσω εκ των πραγμάτων, δεν γίνεται. Οπότε, ο Adam Driver θα του κάνει και καλό να παίξει απέναντι στον Hayden, θα του βγάλει έτσι ανακοινήλα. Φίλε, εγώ, πιστε... εγώ πιστεύω. Αν μου δώσουν αυτή την ευκαιρία. Κοιτάξτε, έχουμε πει η αλήθεια είναι σε πολλά βίντεο Clone Wars έχουμε πει ότι έτσι γίνεται το σωστό fan service. Πιστεύω ότι αυτό που συζητάμε τώρα είναι μια από τι περιπτώσει που μπορεί να υπάρξει σωστό fan service. Και ο Palpatine είναι σωστό fan service. Δηλαδή, δεν πα στο, στο σαμπάκ του Millennium Falcon για σωστό fan service. Πα στον Πάλπατη. Πα στον... στο να υπάρξει και ο Χέιντεν Κρίστενσεν μέσα. Εγώ πλέον έχω προσδοκία. Ο τίτλο. Σύμφωνη, ναι. Αυτό. Ο τίτλο okay. εμένα με προκαταβάλει μαλάκα γι' αυτό πια. Σε είναι... καταβάλει για fan service. Με προκα... Όχι, όχι. Καλά, πέρα από το fan service, είπε ότι και εσύ ο ίδιο σου αρέσει ο τίτλο, είναι ξεδιάδροπο ο τίτλο. Ναι, ναι, ναι. Όταν αναφέρει το επώνυμο Skywalker, εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ πολλού χαρακτήρε μέσα στο σύμπαν. Είναι τέσσερι. Ε? Ένα, δύο, τρει, δύ τέσσερι. Ο ένα είναι φάντασμα, οι δύο είναι φάντασμα, ο τρίτο ζει και η τέταρτη έχει πεθάνει ηθοποιό, δεν μπορούν να την κάνουν κάτι. Ναι. Καταλαβέ. Είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό που πρέπει να γίνει εδώ. Πιθανώ να πάει να το συνδέσει με την με παλιά draft του Λούκα, όπου είχαμε τον Skywalker, που λεγόταν The Skywalker. The Skywalker. Που ήταν μια πιο μυθική φιγούρα, α πούμε, και να το πάει κάπω έτσι. Ο The Skywalker ήταν μια μυθική φιγούρα ξέρω, του Λούκα. Απλώς... Ο οποίο είχε. που το έκανε λίγο ο Ryan Τζόνσον. Ναι, το έκανε. Τον θρύλο ο θρύλο του The Skywalker. Λες, Μήπω λε τώρα, δεν λε για Μπέντου, για, 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 εκδοχή Μπέντου Skywalker. Αυτό είναι ένα τόσο παλιό draft που νομίζω η Jedi λεγόταν Μπέντου. Το ξέρω απλώ, το Μπέντου τον έφεραν στο Rebels. Καμία σχέση. Ήταν δεν απλά, μιλάς για κάτι άλλο, τέτοιο. άλλο όνομα των Jedi. Το ξέρω, The Jedi Μπέντου κάτι τέτοιο ήταν, σαν όνομα, τεπώνυμο απλώ. Όχι, όχι, δεν μιλάω για κάτι τέτοιο. Μιλάω ότι θα κάνει το Skywalker θα το πάει σε αυτόν τον μύθο τέλο πάντων. Θέωση. Ναι, θέωση, και θέωση, και θα Θα προσπαθήσει να το κλείσει έτσι ώστε να, να γίνει θρύλο mm. ο Skywalker. Πιο, πιο... κυριολεκτικά από ότι ήταν στο Last την... Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι άμα, το πάει, άμα μου το πάει σε κάποιο είδου θέωση επίπεδου προφητεία, δηλαδή επαναφέρουν και την προφητεία με κάποιο τρόπο. Εάν επαναφέρει τον Πάλπατιν, αν με οποιονδήποτε τρόπο συμπεριλάβει τον Πάλπατιν και σε μια ταινία, σε ένα τρέιλερ μια ταινία που λέγεται The Rise of Skywalker και έχει το γέλιο του Πάλπατιν. Ναι, ρε, The Rise of Skywalker είναι σαν να λε ότι η προφητεία αφορά έναν Skywalker mm. ο οποίο θα σκοτώσει τον Πάλπατιν. Mm. Αυτό δεν είναι η προφητεία. Ναι, το, και το, και το Ο Skywalker καν... σκοτώνει τον Πάλπατιν. Οπότε έχοντα αυτό είναι σαν να λε. Α, η προφητεία. Ναι, αλλά το έκανε και στο Last Jedi. <laughs> Πάλι ο Skywalker σκοτώσει τον Πάλπατιν. Mm. ε, το Snoke. Εντάξει. Δεν υπάρχει σνόκ, Εδώ υπάρχει. είναι κυριολεκτικά όμω. Mm. Δεν είναι απλά κλεψιά. Ενώ κυριολεκτικά έχει τον Skywalker και τον Πάλμπαντινγκ, που ναι, αφορά ναι. την κυριολεκτική προφητεία. Ναι, ναι, μακάρι, μακάρι. Θέλω να πω. Οπότε, αν δεν είναι εντελώ κοροϊδία. Α... Αυτό... Αν μέσα να λε ότι. έτσι όπω το κλείνει, ότι. Α, επαναφέρω το, τη θεματική τη προφητεία. Η πέρα. αλήθεια είναι ότι αν, έχουνε, αν, αν υπάρχει λίγη ντροπή, παιδιά, ό και αν, ό, ό, όποια, όποια διαφωνία και αν έχετε με το Last Jedi ή όποια διαφωνία και αν έχουμε με το Force Awakens και εσύ με το Last Jedi σε σημεία, εμ, υπάρχει μια ευκαιρία να αγκαλιάσουν τα λάθη. Που νομίζετε ότι γίνανε και να, και να δώσουν κάτι αξιοπρεπέ. Δεν περιμένω κάτι σπουδαίο. Περιμένω όμω κάτι αξιοπρεπέ. Γιατί έχω ελπίδα, βασικά. Εσύ δεν έχει και εσύ είσαι πιο ελεύθερο από μένα, για αυτό το λόγο. Αλλά εγώ πάντα έχω καλή πίστη, κυρίω διότι πιστεύω ότι οι άνθρωποι εκεί πέρα γενικότερα δεν είναι ηλίθιοι. Είναι, είναι στη δι διακριτική σου ευχαίρεια αν ακούνε ή όχι. Αν ακούνε, επειδή του γάμισε λίγο για το solo ει πρακτικά, ίσω να θελήσουν. Γιατί δεν το λέω ότι. Για... δεν το βλέπουν ω λίγο, το βλέπουν ω πολύ. Αυτό. Απλώ θέλω να πω ότι έχει μπει ο Άγγερο πρόεδρο τη Disney μέσα, έχει βάλει fist σε όλη την παραγωγή εκεί πέρα, με κάποιο τρόπο, σε διάφορα επίπεδα. Θέλω να πω, όχι για την ψυχή τη μάνα του, όχι για την ψυχή των φαν, για τα φράγκα να πούνε ότι κοίτα, η σωστή στρατηγική εδώ πέρα είναι να κάνουμε κάτι ενωτικό. Να μην διχάσουμε κι άλλο τον κόσμο και γίνει το Star Wars 8 στρατόπεδα αντί για 6, α πούμε. Εγώ είμαι ε, πολύ ανοιχτό σε ξεφτυλισμένο fan service. Mm -hmm. Όταν δεν έχω ελπίδε για κάτι άλλο, mm -hmm. το μόνο που φοβάμαι είναι η χρήση του Palpatine, αλλά δεν έχω θέμα. Απλά αυτό εδώ πέρα έπρεπε να είναι το επεισόδιο 7, κατά τη γνώμη μου. Καταλαβαίνω. Δηλαδή, θα βάλει μέσα τη θεματική των Skywalker, θα βάλει μέσα <χαι> με κάποιον τρόπο τον Palpatine. Ξεκίνησε το έτσι. Και το 8 είναι το Last Jedi. Ναι, και το 8 να ήταν το 9. Και το 8, ναι. Με κάποιο τρόπο. Αναγκαστικά θα ήταν το 9. Ναι. Αφού δεν γραμμάτα. θα είχε τον Σνόουκ, θα είχε τον Πάλπα την ενδεχομένω. Ναι. Θα τελειώνει και η γαμάτα αν τελειώνει έτσι με το πιτσιρίκι να σηκώνει το τέτοιο κτλ. Η αλήθεια είναι ότι το. Εντάξει, ε. αν ήταν έτσι, δεν θα ήθελα να είχε αφανισμό τον Skywalker και να πει ότι πέθανε ο Skywalker τώρα το πάμε σε, σε άκυρου ε, απαραίτητε. Το πήγαινα σε redemption του Κάιλο, αλλά. Ε, redemption και αυτό, να ζει. Ναι. Όχι Vader redemption. Αυτό. Δεν θα ήθελα δηλαδή να αφανίσουμε τον Κάιλο και να πούμε ότι τώρα τελείωσε ο Skywalker και πάμε σε άκυρου. Ναι. Διότι αυτό είναι ένα μήνυμα που μπορεί να θε να αλλά δεν έχει θέση κατά τη γνώμη μου στο σάγκα. Κοίταξε, στο υπά... σάγκα, και η λέξη Σάγκα προέρχεται από του Βίκινγκ, α πούμε. Ναι, ναι. Και σημαίνει οικογενειακή, οικογενειακή ιστορία. οικογενειακή ιστορία. Περίμενε. Δεν έχει Σάγκα Το έχουν πει ξεκάθαρα ότι τελειώνει το Σάγκα. Τελειώνει. Δεν υπάρχει άλλο επεισόδιο μετά. Τα υπόλοιπα είναι Σπίνο. Δηλαδή, αν πάρει μια τριλογία Σπίνο-Φρέι, δεν θα την πούνε επεισόδιο 10. Ναι, προφανώ. Κατάλαβε ναι, δηλαδή. Όσο έχει μέσα τον Λουκ και τον Άννακιν, mm. έχει το Σάγκα. Σωστά. σωστά. Όσο έχει μέσα την προφητεία, έχει το Σάγκα. Ναι. Τώρα, αν έχει τον Τρισέγκονο. Του Λουκ ο οποίο τυχαίνει να είναι πειρατή και τον mm. λέει Κέιτ Skywalker, Κέιτ nice. Αυτό δεν είναι κομμάτι του Σάγκα. Mm. Είναι ένα άλλο Σάγκα «Skywalker». Mm. Ναι, αλλά μπορεί να το πει επεισόδιο αυτό, θέλω να πω εγώ. Ε, δυνητικά. Εντάξει. Θέλω να πω ότι το συνδέσει καλά και δεν είναι άκυρο. Τέλο πάντων. Δεν αγγείλει τέτοι... να πει «Skywalker», προφανώ. Συμφωνεί, συμφωνεί. Μία ταινία που έχει μέσα τη Ρέι, αλλά δεν αφορά αυτό. τον Λουκ ή τον Άννακιν, δεν είναι κομμάτι του Σάγκα. Ε, άρα επεισόδιο 7. <laughs> αυτό. Αυτό, γιατί ό,τι αν... και, και, και αν λέμε, το επεισόδιο 8 έχει μέσα Skywalker και έχει μέσα και Ben Solo. Και μια χαρά Skywalker είναι <σφυ> και ο, <σφυ> ο δεν ben. Έχω, δεν έχω πρόβλημα. Με αυτό. αυτό, από εκεί και πέρα, ναι. Έχω ε... πρόβλημα με το Snoke, ακόμα και στο επεισόδιο 8, παρόλο που χάρηκα από τον ξεφορτώθηκε. <σφυ> ναι, 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 σίγουρα. Το ότι υπάρχει ο Snoke είναι μόλυνση. Συμφωνώ, εντάξει. Για, για μια με τα χαρτιά που σου στείνουν, δεν είναι κουβέντα για το 8, ούτε για το 7, αλλά αναγκαστικά το πάμε, γιατί αυτό το πράγμα κλείνει και τα νήματα και τη ενιαλογία. Ε, στην, στην, πρώτη σκηνή του επεισοδίου 8 να πάει στον μπάνιο να γλιστράει και να σπάει το κεφάλι του Σνούκ. Καλά. Και να Εκεί και θα παραπονιώτησαν Εκεί και θα παραπονιώτησαν για χιούμορ, ε, Χωρί χιούμορ. Ομά. Όπω ένα γέρο, όντω μπορεί να το πάρει. Crime αυτό, drama, ναι. Nice. Το οποίο είναι τραγικό όταν το παθαίνει ένα άνθρωπο αυτό. Ναι. Ηλικιωμένο, α πούμε. Ναι. Okay. Με τραγικότητα να το δείξει. <δεξελίδι> δώστε λεφτά σου Σίφι να κάνει τη δική του εκδοχή. Ε, στη δική μου εκδοχή ο Λουκ θα πέθανε στο 9. Καλά, στη δική μου εκδοχή δεν θα φέρει. Θα τον αγνοούσα το Καλά, δεν θα πει ποιο θα τον αγνοούσε. Τον έβαλε. το 8 λε εσύ. Δεν υπάρχει. Ποιο Σνουκ. Δεν έχω ακουστά. Το πρόβλημα ξεκινάει από το 7 για μένα. Ένα γέρο εκεί που ήξερε ο, ο Κάιλο δεν τον έχω ξανακούσει. Όχι, αν μα ο Με Μέχρι τηλέφωνο και με ενοχλούσε εκεί που μιλούσε, α πούμε, με τον κοκκινομάλι. Με έπρεπε ένα γέρο τηλέφωνο και λέγει κάτι περίεργο. Ο κοκκινομάλι είναι ο. Ο νέο Χίτλερ, πώ λέγεται. Α, ah, ο Χάξ. Ο Χάξ. Ο Hux. Ε, ναι. Τέλο πάντων, αυτή, αυτή, η ταινία έχει να κλείσει και το επεισόδιο και, και, την τριλογία την καινούργια και να κλείσει και όλη την ενιαλογία. Οπότε έχει πολύ γερή δουλειά να κάνει και δυστυχώ έχει και τον Πο και τον Φιν, που εμένα μου αρέσει στο επεισόδιο 8 δεδομένου ότι υπήρχαν και έπρεπε να υπάρχουν. Δυστυχώ θα έχει και στρατιωτικό κομμάτι το οποίο δεν το χρειάζομαι. Κατάλαβε τι εννοώ. Δηλαδή ήθελα να είναι αποκλειστικά για force users αυτή η ταινία. Δεν θα είναι. Πρέπει να έχει την Poetry Poetry Rhymes. Ξέρω, ξέρω, ναι. Δεν ότι... τον Δεν το γλιτώνει. Αλλά ίσω να είναι ενδεικτικό μια καλή ε, πίστη του JJ και μια προσπάθεια και του Κριστέριο, εδώ που τα λέμε. Α ελπίσουμε ότι το Κριστέριο θα, θα, θα στρώσει ένα αερογράφο για κάποιο λόγο. Ε, και το ότι του έχει μαζί με τη Ρέι σημαίνει ότι θα είναι στην αναζήτηση που έχει να κάνει με τη δύναμη. Κατάλαβε δηλαδή ότι δεν θα υπάρχει η Ρέη που θα Τρέχει με αυτού, αλλά αυτοί που θα τρέχουν με τη Ρέι. Οπότε το να είναι αυτή η κολάουζα τη Ρέι, άρα κολάουζα τη ιστορία της ιστορίας των Skywalkers, δεν με χαλάει. Διότι σημαίνει ότι εσεί, παιδιά, είστε supporting characters στο κομμάτι του Force. Μακάρι να είναι απλώ ανοιχνευτέ που θα τι βρουν ένα δρόμο να περάσει, να πάει σε, ναι. κάποιο, σε κάποια μαγική τοποθεσία και να γίνει κάτι μαγικό. Πιστεύω ότι αυτό θα είναι. Αν το έχει δώσει στο φιλόνι, θα γινόταν φοβερά. Θα το είχε ξεφυλήσει το φιλόνι. Αν το έχει δώσει στο φιλόνι, δεν θα είχε τέτοιο ρεμαλάκ, δεν θα είχε τον Fink τον Po. Και, και στο Rebels το μισό cast μπήκε επειδή του το Pendisney δεν ήθελε να το κάνει. Καλά, στο Rebels ο Φιλόνι δεν είχε. Πραγματικό έλεγχο. Από τη δεύτερη σεζόν και μετά είχε σε 2-3 επεισόδια. Ο Φιλόνι έπαιρνε μισθό στο αυτό, Rebels. Αυτό. Τώρα, τώρα έχω τα καλά. Anyway, να το κλείσουμε. Αν δεν έχει κάτι άλλο να πει. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Έχω να πω ότι. Οκ, okay, ήταν ενδιαφέρον. Το βίντεο αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο από το <laughs> άλλο μα reaction video. Και νομίζω καλά κάναμε. Το άλλο μα reaction video για ποια ταινία ήταν. Για το, Για το Last Jedi. Ναι. Ε, ήταν πιο. Το, το trailer του Last Jedi πιο μυστηριώδες, Δεν αποκάλυπτε. Ναι. ναι δεν αποκάλυψε. Τίποτα γιατί... ουσιαστικά. Ναι. Διότι βασιζόταν πολύ στο ότι άθα θα δείξουμε τη συνέχεια τη σκηνή. Ναι, του ουσιαστικά. Αυτού, και θα, θα ακούσετε το look. Generic. Mm. Α, υπάρχει ο look. Ναι, ναι, υπάρχει ναι, ναι, ο Κάιλο, Στρατός. Ό, όλο το μάρκετινγκ του 8 ήταν μυστηριώδε και χαίρομαι γι' αυτό γιατί όταν ήρθαν οι εκπλήξει. Δεν είχαν φοβηθεί από τότε. μπορεί και να είχαν φοβηθεί. Μπορεί να το πουλήσουμε αυτό. Και, ναι, μπορεί, μπορεί. Αυτό που βλέπω εδώ πέρα είναι σαφέστατα μια τάση για πιο σωστή νοσταλγία από το επεισόδιο 7. Θα είμαι ειλικρινή, οπότε μου αφήνει μια θετική χρειά το τρέιλερ. Ε, Καλά, ή... πιο σωστή νοσταλγία από το επεισόδιο 7 είναι τα member berries στο South Park. Ισχύει. Καλά, τα member berries βγήκαν λόγω τη νοσταλγία του επεισόδιο 7. Θέλω να πω, αν έβαζε κυριολεκτικά το επεισόδιο 7 ναι. τα member berries μέσα από τα πιο αξιοπρεπέ. Ναι. Ναι. Ε, okay. ε, μου αφήνει θετική γεύση όλο αυτό τέλο πάντων. Με, μια τεράστια, με, ένα τεράστιο ερωτηματικό βέβαια γιατί είναι ο J.J. Abrams. Οπότε δεν και ο Κριστέριο, που έχω μεγάλο πρόβλημα με το Κριστέριο. Τι έχει γράψει ο Κριστέριο. Το Άργο. Δεν το έχω δει. Και τον Batman v Superman. Α. Οπότε έχω τεράστιο πρόβλημα με αυτό το γράφω. Φυσικά τον Batman v Superman είναι και προϊόν παρέμβαση του στούντιο, οπότε δεν θα τα κατακρίνω όλα. Το Batman v Superman είχε φόντα. Δεν έχω διαβάσει ναι. το σενάριο που έχει γράψει, οπότε δεν θα πω. Ναι. Θέλω να πω ότι αυτό που ήταν γραμμένο. Αυτό. Δεν ξέρω τι σχέση έχει με το τελικό αποτέλεσμα. Ναι. Και τα... οι θεματικέ που υπήρχαν. Ναι. Μια χαρά ήταν. Ναι, οι θεματικέ γαμούσαν, όχι απλά γιατί ήταν μια μπορεί, χαρά. Το είναι ξεπερινούσαν... το πρόβλημα που έχει να μην πηγάζει ξεκάθαρα από αυτό που είναι γραμμένο. Μα το είπα ότι είναι προϊόν παρέμβαση τούντιο, οπότε τέτοιο. Απλώ θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλέ κόκκινε ημεούλε εδώ πέρα, αλλά είμαι διατεθειμένο καλή την πίστη να πω ότι όταν θα έρθει ο Δεκέμβρη. Εκτό αν έχω ακούσει απέσια spoilers, γιατί τα, τα ακολουθώ τα spoilers, δεν με νοιάζει ε, για τα Star Wars. Ε, ότι έχω. Θα, έχω, θα, διατηρήσω την ελπίδα μου πιστεύοντα ότι οι άνθρωποι πίσω από την κάμερα είναι έξυπνοι και θα θελήσουν να είναι ενωτικοί και όχι διχαστικοί. Δεν θα πάει δηλαδή ο JJ να γαμίσει το Last Jedi. Πιστεύω ότι θα πάει να τα αγκαλιάσει όλα. Αν το κάνει αυτό και να μην βγει καλή η ταινία, θα είμαι μαζί του για, το, για την προσπάθεια. Αν δεν προσπαθήσει όπω δεν προσπάθησαν στο επεισόδιο 7, όλο το επιτελείο εκεί πέρα, ε, μου γαμήθηκε η τριλογία. Μου γαμήθηκε. Γιατί είναι το finale. Είναι το finale του Σάγκα. Οπότε αυτό. Το finale του Σάγκα είναι το επεισόδιο 6. <laughs> Αλλά τέλος πάντων δεν, δεν ξέρω αν Περιμένω κάτι Ναι ε, περιμένω Να μην χαλάσουν τον Παλπατίνο όπως ξαναείπα. Okay. είπα Δεν ξέρω κατά πόσο ο χαρακτήρας της Ρεϊ Σώζεται για μένα mm -hmm. Δεν θεωρώ ότι είναι ένας Ωραίος χαρακτήρας ή ένας χαρακτήρας που Δουλεύει Δεν περιμένω Να τον σώσουν mm -hmm. Περιμένω να υπάρχει Οκ okay αλλά νομίζω, όχι νομίζω, σίγουρα θα πάνε κάπως να τη συνδέσουν με το Skywalker Με έξυπνο τρόπο πιστεύω. Και όταν λέω με έξυπνο τρόπο, δεν θεωρώ ότι θα πούνε ότι είναι κόρη ανιψιά. Του Πάλπατιν. Του Πάλπατιν, μακάρι να το πούνε. Εγώ αυτό ήθελα από την αρχή. Ότι είναι γονή του Πάλπατιν ή κάτι τέτοιο. δεν θα πούνε ότι είναι του Λουκ. Α, όχι, 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 Δεν πιστεύω κι εγώ. Αν το πάνε στον Πάλπατιν μέσω τη Ρέι, εγώ αυτό από την αρχή ήθελα. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι θα επιδειχτεί με τον Κάιλο. Στην ψύχρα. Πιστεύω ότι θα του κάνουν ship. Ακόμα κάνουν... καλύτερα άμα ήταν γονεί του Πάλπατιν, γιατί θα είχαμε Πάλπατιν Walker. Πάρα γάγκα. Σky Θα ήταν <σκάι -παντιν> δύο... τόσο super στη δύναμη που θα μπορούσε να χτίσει. Όχι, είναι το τέλειο Γιν Γιάνγκ. Ναι, παιδί δηλαδή, μου έχει του δύο πιο super duper. Φωτεινή Πάλπατιν, σκοτεινό Skywalker και μπορεί <σκάι -παντιν> να συνεχίσει και το Saga με ένα πιτσυρίκι για επεισόδιο 10. Αν το πάνε εκεί, είναι τι λίγε περιπτώσει που θα πάνε για ρομάτζο που δεν με χαλάει καθόλου. Θα δείξει. Θα δείξει, θα δείξει, θα δείξει. Γιατί πρέπει να το κερδίσουν και μετά το επεισόδιο 8, γιατί υπήρξε πολύ σαφέ ρήγμα στο 8. Θα δούμε. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πάντα για αυτό το τρέλερ, αλλά ίσω να το κλείσουμε και να επανέλθουμε στο. Α δούμε. Θα δούμε αν θα υπάρξει επόμενο reaction. Θα δούμε. Δεν, δεν ξέρω. Δεν, δεν είναι αυτό που κάνουμε σαν κανάλι. Αυτά λοιπόν από εμά. Ε, τα λέμε σύντομα. Ελπίζουμε να απολαύσατε ε, το τρέλερ όπω και να έχει. Όποια και αν είναι η για την τριλογία, για την Disney ή οτιδήποτε. Γιατί όποιο απολαμβάνει κάτι. Συμφωνούμε, διαφωνούμε. Προ του είναι. Και συνεχίζεται. Μερικέ φορέ, όταν κάποιο δεν απολαμβάνει κάτι, πάλι είναι προ όφελό του. Ναι. Nice. Πολύ βαθύ, δεν είναι για τέτοια ώρα. Αλλά αυτό. Και ευχόμαστε καλό Star Wars. Καλό Star Wars και καλό uh, Clone Wars και καλό όλα ό,τι έχει να κάνει με το Star Wars. Γιατί μην ξεχνάμε. Με ότι έρχεται. Ναι. Yeah. Τι είναι το, δεν το ξέρω. Ακριβώς. Έρχεται και η 7η σεζόν του Clone Wars. Για το οποίο είναι κάτι που όντω είμαι ενθουσιασμένος και το περιμένω. Καλό σας βράδυ.